Εξαιρετική μακαρονάδα. Ό,τι και να σας πω, πρώτα δοκιμάσετε. Τώρα θα φτιάξουμε μια φανταστική μους σοκολάτας που θα φτιάξουμε, παρακαλώ, με ελαιόλαδο. Η μους σοκολάτα συνήθως φτιάχνεται με αυγά αλλά και φρέσκα κρέμα. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε το πολύ υγιεινό ελαιόλαδο με ψηλές φενόλες. Πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω, να ζυγίσω την ποσότητα του ελαιόλαδου που θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε 180 γραμμάρια. Στη συνταγή μας θα χρειαστούμε 6 αυγά, αλλά πρέπει πρώτα να χωρίσουμε τα σπράδια από τους κρόκους. Τώρα που χωρίσαμε τα αυγά μας, θέλουμε να λιώσουμε τη σοκολάτα μας. Έχω ζεστάνει εδώ την κατσαρόλα μου, την αντικολλητική. Τη σοκολάτα την έχω κόψει σε πολύ μικρά κομματάκια. Η ποσότητα της σοκολάτας κουβερτούρας που θα χρειαστούμε είναι 300 γραμμάρια. Αλλά σιγουρευτείτε ότι θα την κόψετε σε πολύ μικρά κομματάκια για να λιώσει εύκολα. Οπότε μέσα την κατσαρόλα μας και πολύ γρήγορα, για να μην χρειαστεί να λιώσει τη σοκολάτα μπενμαρί, δέστε με τη σπάτουλα σιλικόνης μου την μετακινώ. Πολύ πολύ γρήγορα και δέστε πόσο εύκολα λιώνει. Η φωτιά μου είναι πολύ χαμηλή γιατί βασικά θέλω απλά με τη θερμότητα της κατσαρόλας να λιώσω τη σοκολάτα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί αν τύχει και μας καεί η σοκολάτα μετά πρέπει να την πετάξουμε, δεν μπορεί να την επαναφέρουμε. Οπότε μην μετακινηθείτε συνέχεια με τη σπάτουλα και κινούμε συνεχώς για να μην καεί. Τώρα που έχει λιώσει ωραία η σοκολάτα μας, πάμε να προσθέσουμε τη ζάχαρη μας. Θα χρειαστούμε 120 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη. Αποσύρουμε την κατσαρόλα από την εστία και θέλουμε να προσθέσουμε μέσα τώρα τους κρόκους μας. Ανακατεύοντας πάντα με τη σπάτουλα μας. Και τώρα, χρησιμοποιώντας το σύρμα, βάζω μέσα λίγο-λίγο το ελαιόλαδο μας. Μόλις ενσωματωθεί η πρώτη δόση, προχωρώ να βάλω την επόμενη. Και την τελευταία. Προσθέτουμε τώρα μέσα στη μους μας 20 γραμμάρια κονιάκ. Μέσα στην μπολ με πολύ λίγο ζεστό νερό πάμε να διαλύσουμε 2 κουταλάκια στιγμιαίων καφέ. Και ο καφές μας πρέπει να μπει μέσα στο μείγμα. Το τελευταίο βήμα τώρα είναι να χτυπήσουμε τα σπράδια μας, οπότε αν τα ρίχνουμε σε έναν πολύ καθαρό κάδον μίξερ, θα σιγουρευτεί ότι είναι, τον έχετε πλύνει καλά, είναι καλά στεγνός και μέσα τα σπράδια μας. Και πάμε να τα χτυπήσουμε σε μαρέγκα. Τι θέλω να κάνω τώρα είναι να μεταφέρω την μαρέγκα μας μέσα στη μους σοκολάτας και να τη διπλώσω με τη σπάτουλα μου. Παιδιά μου, η μους μας είναι έτοιμη. Πάμε να τη σερβίρουμε. Έχω επιλέξει σήμερα μια ωραία ρίχη μπιατέλα για να την παρουσιάσουμε. Οπότε η μους μέσα.
Λοιπόν, η μουσ μας είναι υπέροχη, είναι έτοιμη, αλλά τώρα πρέπει να παγώσει καλά. Θα την πάμε να την βάλουμε στο ψυγείο 3-4 ώρες να παγώσει, έτσι να σφίξει λίγο και θα την απολαύσουμε. Η μουσ μας έχει παγώσει, το μόνο που έμεινε να βάλουμε πάνω τα καβουρδισμένα μας αμύγδαλα και να σερβίρουμε. Πολύ έντονα σοκολατένια, με υπέροχη γεύση. Αυτή μου είναι ένα αριστούργημα.